πόλης των Βρυδενών δεν θα στερείται και το φυσικό έργο. Και για μας, τους Δυτικομακεδόνες και τους Βρυδενιώτες, το φυσικό έργο είναι κάτι εξωπραγματικό. Ακούγαμε τα βόρεια κράτη, τις βόρειες χώρες, ότι ακόμη και στις υποσυσκευές και παντού χρησιμοποιούσαν το αέριο και στις επιχειρήσεις, εμείς όμως το βλέπουμε σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι ανέλπιστο. Στη συγκεκριμένη φάση έχω μια εξέλιξη όσον αφορά τη θέρμανση. Και η θέρμανση σε κάποιες περιοχές που περισσότερο από το μισό χρόνο έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση κάθε μορφή θέρμανσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές τους. Και αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εδώ στα Γρεβενά ως περιοχή. Αυτό που ζητάω από την εταιρεία είναι να είναι αρρωγός σε όλη την πόλη, να είναι συνεργάτης με όλους τους φορείς της πόλης, αλλά κυρίως μια σωστή και χρήσιμη αντιμετώπιση στους πολίτες, στους επαγγελματίες. Ήδη, όσον αφορά το θέμα των επαγγελματιών, είχατε κάνει μια εκδήλωση ενημέρωσης για όσους ενδιαφέρονται, για όσους θέλουν υδραυλικούς, θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας προτείνω να συνεχίσετε και στο επόμενο διάστημα επαφές ενημέρωσης με τους επαγγελματίες της πόλης μας, γιατί πέρα από όλα τα ωφέλη που θα έχουμε στο κομμάτι της θέρμανσης, θα υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος των δικών μας ανθρώπων. Ήρθαμε στην πόλη με αφορμή το γεγονός ότι το δίκτυο έχει ενεργοποιηθεί, επομένως επιχειρήσεις και πολίτες που βρίσκονται επί του κατασκευασμένου δικτύου θα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να απολαύσουν τα ωφέλη. Για τους δημότες των Βρεβενών υπήρξε διαθέσιμη τις δύο προηγούμενες μέρες και θα είναι και αύριο διαθέσιμη η κινητή μονάδα εξυπηρέτησης, όπου μπορούν απευθείας να ενημερωθούν για κάθε θέμα και φυσικά να υποβάλουν και την αίτησή τους. Σήμερα, σε συνεργασία με το επιμελητήριο, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την άψογη διοργάνωση, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια ειδικότερα θέματα για τους επαγγελματίες, τόσο ως καταναλωτές φυσικού αερίου, όσο και ως μέλη μιας αγοράς που αναπτύσσεται γύρω από το δίκτυο. Θα ήθελα να ξεκινήσω συνοπτικά με λίγα λόγια για την εταιρεία. Η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ είναι γνωστή στους περισσότερους από εσάς ως ΔΕΔΑ και είναι η εταιρεία που προέκυψε από την συγχώνευση τριών διαχειριστών δικτύων διανομής που δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από τη ΔΕΔΑ είχαμε την ΕΔΑ Αττικής, την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τα δίκτυα της Αττικής, και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας που δραστηριοποιούνταν σε αυτές τις περιφέρειες. Συνολικά η εταιρεία σήμερα εξυπηρετεί 1 εκατομμύριο καταναλωτές.